Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το θέμα μας σήμερα είναι η απιστία. Ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους ανθρώπους από τα χρόνια του Ομήρου μέχρι και σήμερα. Η ωραία Ελένη και η Κλητεμνήστρα απέκτησαν τη φήμη των άπιστων γυναικών. Αντίθετα, η Πηνελόπη ήταν πιστή και περίμενε τον Οδυσσέα 20 ολόκληρα χρόνια. Εγώ βέβαια δυσκολεύομαι να το πιστέψω αυτό με τόσους μνηστήρες γύρω της, αλλά έτσι λέει ο μύθος. Εδώ ούτε οι θεοί δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τις ορμές τους. Ο Δίας απάτησε την Ήρα αμέτρητες φορές. Η Αφροδίτη είχε σύζυγο τον Ήφαιστο, αλλά είχε και κρυφό δεσμό με τον Άρη. Αυτό φυσικά εξόργησε τον Ήφαιστο και κάθισε και κατασκεύασε ένα αραχνοήφαντο δίχτυ, το οποίο άπλωσε στο κρεβάτι και έκανε ότι φεύγει για ταξίδι. Δεν πρόλαβε να ξεμητήσει ο Θεός και ο Άρης έτρεξε στην αγκαλιά της Αφροδίτης. Τυλίχθηκαν όμως το δίχτυ που έφτιαξε ο Ήφαιστος, ο οποίος τους ευνηδίασε φωνάζοντας τους υπόλοιπους θεούς για να είναι μάρτυρες στη Μοιχεία. Ανάλογα πράγματα συμβαίνουν και στο ζωικό βασίλειο. Για παράδειγμα, ένας κόκορας ζευγαρώνει ακόμη και με 10 διαφορετικές κότες μέσα σε μία μέρα. Μην νομίζετε όμως ότι μόνο τα αρσενικά είναι άπιστα. Υπάρχει ένα είδος πουλιών που λέγονται φαλαρόποδες. Σε αυτά τα πουλιά, το αρσενικό είναι εκείνο που κλωσά τα αυγά και μεγαλώνει τα μικρά. Το θηλυκό, μετά τη γονιμοποίηση, αφήνει τα αυγά στη φωλιά, την εγκαταλείπει και πάει στη φωλιά ενός άλλου αρσενικού για να γονιμοποιηθεί ξανά. Όσον αφορά στους ανθρώπους τώρα, υπάρχουν γυναίκες πιστές, άνδρες άπιστοι, αλλά και το αντίστροφο. Αν και τα προηγούμενα χρόνια οι έρευνες έδειχναν ότι τα ποσοστά των εξωσυζυγικών σχέσεων ήταν μεγαλύτερα στους άνδρες, σήμερα είναι βέβαιο ότι τα ποσοστά είναι υψηλά τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Οι άνδρες αναζητούν το ευκαιριακό σεξ με διαφορετικές γυναίκες, γιατί έτσι αυξάνεται η πιθανότητα να διαιωνίσουν τα γονίδιά τους. Τον ίδιο σκοπό όμως έχουν και οι γυναίκες, με τη διαφορά ότι είναι πιο επιλεκτικές, αφού υποσυνείδητα αναζητούν τα καλά γονίδια. Οι επιστήμονες πάντως υποστηρίζουν ότι η απιστία οφείλεται και σε μια ορμόνη, τη βαζοπρεσίνη. Έχουν γίνει πολύ ενδιαφέροντα πειράματα με τους αρουραίους του αγρού που είναι μονογαμικοί και τους αρουραίους του βουνού που ενδιαφέρονται μόνο για σεξ της μιας νύχτας. Εάν στους βουνίσους αρουραίους γίνει μια ένεση και ενσωματωθεί το γονίδιο που παράγει υποδοχής βαζοπρεσίνης, από αρουραίοι Δον Ζουάν γίνονται αφοσιωμένοι σύντροφοι που δεν παραστρατούν όποιος και αν είναι ο πειρασμός. Έτσι, την επόμενη φορά, πριν κατηγορήσετε κάποιον για απιστία, σκεφτείτε ότι μπορεί να φταίνε τα γονίδιά του και η έλλειψη βαζοπρεσίνης. Είμαι σίγουρη ότι αν αυτή η ουσία κάποτε κυκλοφορούσε στο εμπόριο, όλοι θα πληρώναμε όσο για να την πάρουμε και να είμαστε σίγουροι για το τέρι μας. Η απιστία είναι πραγματικά ένα τραυματικό γεγονός για τη ζωή του ανθρώπου. Θα πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό με την κυρία Ελεονόρα Παντούλα, η οποία είναι ψυχολόγος. Γεια σας. Γεια σας. Να ξεκινήσουμε να συζητάμε αυτό το θέμα που απασχολεί όλους μας. Ας πούμε αρχικά ποια είναι τα ποσοστά στα δύο φύλλα. Είναι περισσότεροι οι άντρες που απατούν ή οι γυναίκες? Η αλήθεια είναι ότι σήμερα τα ποσοστά της απιστίας είναι τα ίδια και για τους άντρες και τις γυναίκες. Ενώ παλιότερα πιστεύαμε ότι οι άντρες είναι αυτοί που απιστούν, στην πραγματικότητα ενδέχεται να πιστούσαν το ίδιο και παλιότερα τα δύο φύλλα, αλλά δεν γινόταν αυτό γνωστό γιατί τότε ήταν και διαφορετική η θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Σήμερα όμως που υπάρχουν έρευνες πιο οργανωμένες και έχουμε περισσότερα στοιχεία, μπορούμε να πούμε ότι και τα δύο φύλλα είναι ακριβώς στα ίδια ποσοστά όσον αφορά την απιστία. Δηλαδή και οι γυναίκες και οι άντρες απιστούν το ίδιο συχνά και παρατηρούμε ότι το μόνο που αλλάζει δηλαδή είναι ότι βλέπουν διαφορετικά την απιστία. Δηλαδή οι άντρες απιστούν πιο πολύ με τη μορφή της, του one night stand, του σεξ της μίας νύχτας, ενώ οι γυναίκες απιστούν κάνοντας μία παράλληλη σχέση, γιατί για αυτές είναι διαφορετικό γιατί για αυτές είναι διαφορετική η αιτία. Δηλαδή για να φύγουν από τη σχέση τη μόνιμη που έχουν, θα πρέπει κάτι να τους λείπει. Και συνήθως αυτό που τους λείπει είναι η συναισθηματική εγκύτητα, είναι η οικειότητα που δεν παίρνουν τον σύντροφό τους, οπότε ψάχνουν να βρουν μια άλλη σχέση στην οποία θα ικανοποιήσουν όλα αυτά που θέλουν και να τα βρίσκουν στη σχέση μόνιμη. Δεν παίρνουν οικειότητα από το σύντροφο. Ναι. Γιατί ως γνωστόν οι γυναίκες είναι πλάσματα που λειτουργούν σαφώς διαφορετικά τους άντρες, έτσι.
χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε βέβαια τους άντρες, οι άντρες συνήθως οδηγούνται κατεξοχήν από τις ορμές τους. Το βλέπουμε λίγο πιο σαρκικά το πράγμα. Παίρνουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση δηλαδή μέσα από το ίδιο το σεξ. Ενώ οι γυναίκες το σεξ το έχουν συνδέσει με την οικειότητα, με το να βοηθούν και εγκεφαλικά και συναισθηματικά στον σύντροφό τους. Οπότε λειτουργούν διαφορετικά. Δηλαδή, σπάνια θα δούμε μια γυναίκα η οποία να κάνει μια σχέση, να κάνει μάλλον μια σεξ μιας νύχτας και να είναι ευχαριστημένη από αυτό. Η γυναίκα δηλαδή, φεύγοντας από τη μόνιμη τη σχέση, θα ψάξει να βρει έναν άντρα ο οποίος θα την καλύπτει σε πολλούς τομείς, κυρίως στο συναισθηματικό τομέα, φυσικά έτσι. Ποιες είναι οι αιτίες της απιστίας, ποιο μας οδηγεί σε αυτό? Οι αιτίες της απιστίας είναι πολλές και είναι και σύνθετες πολλές φορές. Δηλαδή, μπορεί να δούμε ότι ισχύει ένας λόγος, αλλά πολλές φορές ισχύουν και να συμβαίνουν πολλοί λόγοι μαζί. Ο κυριότερος και πιο συχνός λόγος είναι ένα σεξουαλικό πρόβλημα, το οποίο το έχει κάποιος από τους δύο συντρόφους. Είναι ένα πρόβλημα σοβαρό, έτσι, δυσκολεύει δηλαδή τη σεξουαλική ζωή των δύο αυτών ανθρώπων και οδηγεί στην απιστία γιατί πολύ απλά δεν συζητείται μέσα στο ζευγάρι. Ο ένας ίσως ντρέπεται, ο άλλος το αποφεύγει. Συνήθως το σεξουαλικό πρόβλημα μπορεί να συνοδεύεται και από μια ασθένεια σοβαρή από την οποία πάσχει ο σύντροφος που έχει το σεξουαλικό πρόβλημα. Και αυτό ταυτόχρονα να φέρνει μειωμένη σεξουαλικότητα και γενικότερα μειωμένη επιθυμία για σεξ. Οπότε βλέπουμε ότι το ζευγάρι δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως παλιότερα και αυτός που δεν είναι, που δεν έχει το σεξουαλικό πρόβλημα, αναζητά άλλο την ευχαρίστηση. Ένας άλλος λόγος πολύ, πολύ συχνός είναι η εκδίκηση που θέλει να πάρει ο ένας από τον άλλο. Δηλαδή, αν ο ένας έχει απιστήσει, ο άλλος θα του το ανταποδώσει αυτό σε κάποια στιγμή. Και έτσι μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο απιστίας, όπου ο ένας θέλει να πληγώσει τον άλλο, απιστώντας εις βάρος του. Και το ζευγάρι στην ουσία δεν είναι ζευγάρι, απλά είναι δύο άνθρωποι που θέλουν ο ένας να εξοντώσει τον άλλο. Ένας άλλος λόγος πολύ σημαντικός έχει να κάνει με την ίδια την προσωπικότητα του άπιστου. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι ο άπιστος σύντροφος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι το ότι έχει δυσκολία στο να δεσμευτεί. Σπάνια δηλαδή μπορεί να μείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα σε μια σχέση, αναζητά την περιπέτεια, του αρέσει να κυνηγάει, να παίζει δηλαδή το ρόλο του κυνηγού και μόλις κατακτήσει αυτό που κυνηγάει, τότε χάνεται το ενδιαφέρον, μειώνεται το ενδιαφέρον, δεν βρίσκει κάτι ενδιαφέρον στο σύντροφο αυτό και πηγαίνει στον αμέσως επόμενο. Και αυτή είναι η μοναδική περίπτωση στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε θεραπείες ζεύγους, γιατί ο απατημένος σύντροφος δεν φταίει. Δηλαδή, απλά ήρθαν έτσι τα πράγματα και έκανε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος ως προσωπικότητα δεν μπορεί να μείνει μέσα σε μία σχέση. Και εκεί χρειάζεται να κάνουμε μία ατομική θεραπεία στον άπιστο, ο οποίος από κάτω κρύβει άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που μεγάλωσε, μέσα από την πατρική του οικογένεια και πολλά άλλα θέματα που δεν είναι της όρμης. Ένας άλλος λόγος για την απιστία έχει να κάνει με τα οικονομικά συμφέροντα. Δηλαδή, επειδή η ζωή μου δεν είναι όπως την θέλω και επειδή μου αρέσει το να ζω πλουσιοπάρχα, κάνω σχέση με ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο μπορεί να με εξασφαλίσει όλα αυτά. Δηλαδή, μπορεί να μου κάνει δώρα, να με πηγαίνει ταξίδια, να μου αγοράζει ρούχα, παπούτσια, οτιδήποτε και να ζω με τον τρόπο που επιθυμώ και δεν μπορώ να ζήσω με τον σύντροφο που έχω τώρα. Και ένας άλλος λόγος έχει να κάνει με την έλλειψη ή την κακή επικοινωνία μέσα στο ζευγάρι. Μιλάμε για ένα ζευγάρι το οποίο πλέον δεν συζητάει, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους, δεν υπάρχει οικειότητα, ούτε σεξουαλική, ούτε συναισθηματική. Είναι δύο άνθρωποι που απλά συγκατοικούν μέσα σε ένα σπίτι. Και αν αυτό το ζευγάρι τυχαίνει να είναι παντρεμένο και να έχει παιδιά, έχει παρασυρθεί στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, στις υποχρεώσεις των παιδιών. Έχουν ξεχάσει ότι είναι σύντροφοι, ότι είναι εραστές. Γι' αυτούς προέχει κυρίως η γονική ιδιότητα, η οποία παραμερίζει όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί έχουν χάσει λίγο την επαφή δύο σύντροφοι μεταξύ τους. Και είναι λογικό και επόμενο ο ένας ή και οι δύο ακόμα να αναζητήσουν άλλο την ευχαρίστηση.
Τώρα με όλα αυτά που λέμε, θυμήθηκα, είχα διαβάσει ότι έγινε ένα γκάλο και βρέθηκε ότι τον σύντροφό μας τον εμπιστευόμαστε και έλεγε ότι είναι ο τέταρτος στη σειρά, ο πέμπτος στη σειρά. Δηλαδή είμαστε με έναν άνθρωπο, μοιραζόμαστε τα πάντα μαζί του και δεν τον εμπιστευόμαστε. Ναι, η πρώτη δηλαδή τι είναι, η οικογένεια, η γονή, η σχολή, τα παιδιά. Ναι, και μετά ο σύντροφος. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι λέμε, ας πούμε, ότι γονείς είμαστε για πάντα. Σε αυτή τη στιγμή που φέρνουμε παιδιά στον κόσμο, σαφώς και μέχρι να πεθάνουμε είμαστε γονείς, ό,τι και αν γίνει. Αυτή η σχέση δεν αλλάζει. Όμως η συντροφικότητα, έτσι, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Πρώην σύντροφοι είμαστε. Πρώην γονείς δεν γινόμαστε. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα ζούμε σε μια εποχή η οποία δεν χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Πιο πολύ δηλαδή κυριαρχεί ο εγωισμός και ο εγωκεντρισμός περισσότερο. Δηλαδή οι άνθρωποι κοιτάνε περισσότερο το πώς θα περάσουν καλά. Πολλές φορές βγάζουν και τα παιδιά τους σε δεύτερη μοίρα. Οπότε ο σύντροφος λίγο πολύ επόμενο είναι να είναι τόσο χαμηλά στην κατάταξη. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος από τους δύο απατά. Mm-hmm. Θα πρέπει να το πει στον άλλο ή είναι καλύτερο να το κρατήσει μες στον κόσμο. Αυτό είναι ανάλογα με την περίπτωση της απιστίας. Δηλαδή, σίγουρα τώρα όσοι μας ακούνε θα τους περνάει από το μυαλό. Μπορεί να είναι σε ένα εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο έχουν ιδιαίτερη σχέση και επαφή με έναν συνάδελφο, το αντίθετο φίλο. Αφού θα περνάνε πολλές ώρες μαζί δουλεύοντας και συνεργαζόμενοι, είναι πολύ φυσικό να έρθει ένα κλίμα εμπιστοσύνης, το οποίο θα καλλιεργήσει και σκέψεις ερωτικού περιεχομένου ή ακόμα και φαντασιώσεις. Αυτό θα μπορούσε για κάποιους ανθρώπους να θεωρηθεί απιστία. Το ζήτημα είναι αυτό, αφού υπάρχει μέσα στο μυαλό σου η φαντασίωση με τον συνάδελφο ή τη συναδέλφισσα, το λες, το γνωστοποιείς στον σύντροφό σου. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλό να το πεις, είναι μια ειλικρινής πρόθεση, η οποία θα πρέπει να επιδοκιμάζεται, αλλά κινδυνεύει να μην γίνει πιστευτή. Τώρα, αν πρόκειται για μια απιστία που αφορά το σεξ μιας βραδιάς, το one night stand, σημασία έχει πώς νιώθει αυτός που το έπραξε αυτό, δηλαδή σκέφτεται να το πει στον σύντροφό του το μόνο. Γιατί όμως θέλει να το πει? Θέλει να το πει γιατί είναι ειλικρινής και θέλει να το πει ώστε να το δουλέψουν μαζί και να προχωρήσει αυτό τη σχέση. Έστω αυτό το αρνητικό γεγονός να λειτουργήσει θετικά. Δηλαδή να επαναπροσδιοριστεί η σχέση, να έρθουν πιο κοντά οι σύντροφοι, να συζητήσουν. Ή μήπως θέλει να το πει για λόγους εγωιστικούς, δηλαδή ο ίδιος να απαλλαγεί από τις τύψεις. Συμβαίνει και αυτό πολλές φορές. Θέλουμε να το πούμε απλά για να μην είναι πάνω σε εμάς, να το δώσουμε αλλού, να το κάνουμε πάσα που λέμε. Τώρα, αν υπάρχει, καλό είναι σε αυτή την περίπτωση να μην το πούμε. Έτσι, όταν είναι κάτι που είμαστε αποφασισμένοι ότι ήταν λάθος και ότι δεν θα επαναληφθεί, καταλάβουμε δηλαδή ότι αυτή η κίνηση δεν έπρεπε να γίνει, καλό είναι να μην το πούμε. Τώρα, στην περίπτωση που μιλάμε για τρίτο πρόσωπο με τη μορφή της παράλληλης σχέσης, εκεί τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Εκεί μιλάμε για σχέση η οποία έχει αλληλεπίδραση. Έτσι, το τρίτο πρόσωπο περιμένει και αυτό. Και αφού δεν θέλουμε να γυρίσουμε στην